τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Plus και νοτόμε μέθοδοι φροντίδα, η εξέλιξη τη τεχνολογία για τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία που υλοποιήθηκε με επιτυχία από τι 15 μέχρι τι 23 Ιανουαρίου για την επιμόρφωση 12 εργαζομένων τη κοινοφιλούς επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση από την πρόεδρο Δήμητρα Ακριτίδου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί με την εκδήλωση αυτή στην ουσία κάνουμε πολλαπλασιαστικά προσπαθούμε να δείξουμε και να έχουμε μια διάχυση των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος ενταγμένου στο Έρασμος, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε 12 εργαζομένους της κοινοφελού επιχείρησης να επιμορφωθούν για 9 μέρες στην Κύπρο πάνω σε θέματα που αφορούν την αναπηρία. Ήταν ένα πρόγραμμα που καθολικά είχε επιτυχία και θα το δούμε και στο βιντεάκι που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι συμμετέχοντε προκειμένου να δείξουν τι ακριβώς έμαθαν και ποια ήταν τα προσοδοφόρα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος. Παράλληλα ήταν και μια ευκαιρία να κάνουμε και εμείς την κοπή της πίτας των εργαζομένων από τους τελευταίους φαντάζομαι, γιατί ήδη ο Φεβρουάριος οδεύει προς το τέλος του και να ευχηθούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους εργαζομένους της κοινοφελούς επιχείρησης. Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιντας για τους εργαζομένους της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.